Οι χώροι αυτοί είναι χώροι εκπαίδευσης, έρευνας, ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν εκεί και να εργάζονται. Ουδέποτε έκλεισε αυτός ο χώρος, ας πούμε, σε ιδέες περίεργες ή ανατρεπτικές ή όπως θέλει να τις πει κανείς, γιατί έχουν και αυτές δικαίωμα να διακινούνται ελεύθερα. Καλά, να σας πω κάτι όμως. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Φίλης, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος πριν από λίγο στο Sky. Ότι δεν μπορεί, είναι υπουργός ο κύριος Πανούσης και όχι σχολιαστής, είπε επιλέξει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια ατοπήματα. Μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. Έχει μια πολιτική διαδρομή που του είχε εμπιστευτεί ένα κρίσιμο τομέα ο πρωθυπουργός. Και ο ρόλος του υπουργού δεν είναι να απευθύνει παρενέσεις δημοσίως, είναι να κάνει τη δουλειά του. Είναι λίγο υπερβολική ίσως η διατύπωση. Γιατί πρέπει και να μιλάνε και οι υπουργοί κάποιες φορές να λένε τη γνώμη τους. Ναι. Εσείς του καταλογίζετε τον κύριο Πανούση ότι δεν κάνει τη δουλειά του? Όχι, δεν το καταλογίζω αυτό. Κύριε Υπουργέ, επειδή μας λέτε ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο, οι χώροι έχουν μείνει πιο ανοιχτοί, πιο ελεύθεροι, ας πούμε, και έχουν μπει διάφορες ομάδες και στέκονται εκεί μέχρι, λέτε, μέχρι να τους φέρουν τα ΜΑΤ. Εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε ως κυβέρνηση, λέω. Το έχετε κουβεντιάσει και ως τώρα η κυβέρνηση έχει πει όχι, δεν τα φέρνω. Αλλά έχετε φτάσει στο μη περαιτέρω πια και ετοιμάστε να τα φέρετε. Ποια, δηλαδή, τι λέτε, πού πάει το πράγμα? Είναι λεπτή η κατάσταση. Δεν είμαι αρμόδιος για την, ας πούμε, αντιμετώπιση από πλευράς αστυνομίας του θέματος αυτού. Πάντως, από το άρθρο του κυρίου Πανούση, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι θέλει να κάνει κάποιος, να πάρει κάποιος που τον βρίσκει και κάποιοι δεν τον αφήνουν. Έχετε εσείς κάποια τέτοια εικόνα? Εικόνα έχω ότι. Λέω, από το άρθρο του κυρίου Πανούση βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιες πρωτοβουλίες θέλει να πάρει και κάποιοι δεν τον αφήνουν. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε το φαινόμενο και να το αντιμετωπίσουμε. Μα συγγνώμη, τι να καταλάβει το φαινόμενο? Χωρίς να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας πω κάτι, κύριε Παλτά. Εμείς δεν έχουμε καμία θέση. Ούτε να μπει αστυνομία, ούτε να μην μπει κτλ. Υπάρχει πανεπιστημιακή κοινότητα. Αν η κοινότητα καλέσει την αστυνομία και πει, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να είναι κατελημένο επαόριστο. Την κάλεσε, πρέπει. Ή την κάλεσε, εμπάσχετο. Κάλεσε και ο εισαγγελέα είπε ότι έδωσε διορία. Πού είναι αυτή η διορία, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, λέτε εσείς? Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν μπορεί αυτό να το συζητάμε επί τρεις μήνες ακόμα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ναι. Η κοινότητα έχει τις δικές της ευθύνες. Ο πρίτανης έχει τις δικές της ευθύνες. Η πολιτεία έχει τις δικές της ευθύνες. Πρέπει να συνεργάζονται οι διάφοροι φορείς που οφείλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας βλέπω σαν να διαλογίζεστε δημοσίως αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είμαι υπεύθυνος για το θέμα, δεν διαλογίζομαι δημοσίως. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας. Ο καθένας έχει το δικό του τομέα, δεν έχω το αρμοδιότητα. Το άσχημο ποια είναι? Δεν την ακούσατε. Όλοι κάνουν τους σχολιαστές, κανείς δεν παίρνει θέση. Και να δοθεί λύση, να το βάσει. Να δοθεί λύση. Εντάξει, ο υπουργός λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δουλειά των Βρετανικών Αρχών και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι συλλογική απόφαση της κυβέρνησης κάποια στιγμή, κύριε Παλτά. Αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί δεν έχει ευθύνη? Δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση κάποια στιγμή να πει εδώ ή εκεί. Ο Υπουργός Παιδείας δεν έχει ευθύνη, δεν έχει άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια? Ορίστε, εδώ. Εγώ δεν λέω ότι την άποψή μου την είπα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Την άποψή μου την είπα. Πρέπει να βγουν έξω αυτοί που έχουν κάνει τις καταλήψεις με οποιοδήποτε τρόπο η πολιτεία κρίνει, ναι ή όχι. Το άσυλο πρέπει να υπάρχει, ναι ή όχι. Αυτά πρέπει να πείτε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε μια ευθύνη. Είσαστε υπουργός παιδείας. Ποια είναι η γνώμη σας για το άσυλο? Προσπαθώ να καταλάβω το φαινόμενο. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχετε μια εμπειρία τόσα χρόνια τι γίνεται και δεν έχετε άποψη? Κυρία μου, δεν γίνεται έτσι συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, άρα εντάξει, εσείς λέτε ότι προσπαθείτε να καταλάβετε τι γίνεται και πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και λέω ότι υπάρχει ένα καινούριο φαινόμενο που είναι μια καινούρια ομάδα, ας πούμε, καταληψιών, πέστε το έτσι, οι οποίοι επιδιώκουν την επέμβαση των ΜΑΤ. Αυτό επιδιώκουν. Οπότε εμείς δηλαδή για να τους τη φέρουμε δεν θα τους πάμε τα ματέτα. Όχι, δεν είναι να τους φέρουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε το φαινόμενο και να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και με την πρώτη θα συνεχίζονται και καταστροφές.